Το Sigma Live, η οποία έχει αποκλειστικές πληροφορίες. Δώνα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Την είδηση ότι η EasyJet βολιδοσκοπεί χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετεγκατάσταση των βάσεών της επιβεβαιώνει εκπρόσωπος της εταιρείας στην ιστοσελίδα μας. Ερωτηθείς μάλιστα εάν η Κύπρος είναι μία από τις χώρες που ενδιαφέρουν την εταιρεία, η EasyJet δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφού όπως είπε γίνονται επαφές με διάφορες χώρες και πως η εταιρεία θα συνεχίσει να μελετά τις επιλογές της. Την απόφαση για μετεγκατάσταση έρχεται να επιβεβαιώσει και η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας που στάλει και στην ιστοσελίδα μας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία, η EasyJet άνοιξε διάλογο με τη Βρετανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαβεβαιώσει τη συνέχιση μιας ελεύθερης αγοράς στον τομέα της αεροπορίας. Τι γνωρίζουμε εδώ για τα επόμενα βήματα της εταιρείας? Η EasyJet ανοίγει τα χαρτιά της λέγοντας ότι επιδιώκει μέσα από ανεπίσημες συζητήσεις που κάνει με ευρωπαϊκές χώρες να εξασφαλίσει πιστοποιητικό αερομεταφορέα. Η κυβέρνηση έχει ενημέρωση για τα σχέδια για τις ενέργειες της αεροπορικής εταιρείας? Επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριο Δημητριάδη, ο οποίος μας είπε ότι μέχρι τώρα η εταιρεία δεν έχει βολιδοσκοπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Υπουργείο, μετά και την επισημοποίηση των προθέσεων της EasyJet, θα έρθει σε επαφή με την εταιρεία για να διερευνήσει τις προθέσεις της. Δεν μας βολιδοσκόπησαν, θα τους βολιδοσκοπήσουμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Δώνα.